Παρατηρήσαμε ότι τα στοιχεία απασχόλησης, τα οποία είναι καλύτερα των αναμενωμένων, φρέναραν τη Wall Street την Παρασκευή. Δώστε μας το δικό σας σχόλιο. Ναι, να πούμε αρχικά ότι το πρόβλημα όλο στην οικονομία αυτή τη στιγμή παραμένει ο πληθωρισμός που είναι σε υψηλά επίπεδα 40 ετίας και στην Αμερική και στις μεγάλες οικονομίες. Και το μόνο εμπόδιο για την επερχόμενη κρίση θα είναι οι ενέργειες των κεντρικών τραπεζών και κυρίως της Fed. Επομένως, όσο η Fed κινείται επιθετικά προς την αύξηση των επιτοκίων, τόσο οι αγορές ακόμα είναι, ας πούμε, ήσυχες ότι τέλος πάντων θα λυθεί το πρόβλημα ή, εν πάση περιπτώσει, θα μειωθεί το πρόβλημα του πληθωρισμού. Μόνη όμως μετάφραση των επιτοκίων όπως αυξάνονται αυτή τη στιγμή δεν αρκεί, διότι πρέπει να δούμε στο σύνολο της οικονομίας πώς θα ευαισθητοποιηθούν οι μακροοικονομικοί δείκτες οι υπόλοιποι, για να μπορέσει η οικονομία να αντιστρέψει την πορεία της προς μια υπερθέρμανση. Τα ποσοστά ενεργείας και γενικά η αγορά εργασίας, κυρίως στη μεγάλη οικονομία της Αμερικής, φαίνεται να είναι κρίσιμη, διότι θα πρέπει να δούμε ακριβώς το αντίστροφο από ό,τι συνέβη την Παρασκευή. Δηλαδή, θα πρέπει σιγά σιγά να βλέπουμε τις εταιρείες να κόβουν προσωπικό για να μπορέσουν να αντέξουν το υψηλότερο κόστος δανεισμού κατά βάση των επιτοκίων αναφοράς. Σε αυτήν την περίπτωση δεν το είδαμε, άρα οι αγορές αυτές μεταφράζουν ότι έχουμε ακόμα δρόμο προς την ομαλοποίηση του πληθωρισμού και γι' αυτό το λόγο είναι ανήσυχες οι αγορές. Μάλιστα. Υπάρχει λοιπόν μία ανησυχία, υπάρχει και μία μεταβλητότητα. Σε κάθε περίπτωση, οι αυξήσεις των επιτοκίων επηρεάζουν τις αγορές. Λέτε ότι μέχρι τώρα όμως παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία και ίσως να ήταν καθησυχαστικές και οι ομιλίες του Τζερόμ Πάουελ ως ένα βαθμό. Το μεγαλύτερο ζήτημα στους επενδυτές δεν είναι οι ενέργειες των κεντρικών τραπεζών, αλλά η συνέπειά τους, τα λεγόμενά τους. Δεν μας ενδιαφέρει πόσο θα αυξηθεί το επιτόκιο, για παράδειγμα, διότι έτσι κι αλλιώς θα γινόταν κάτι τέτοιο. Αργά ή γρήγορα, σε ένα μήνα, σε δύο μήνες θα γινόταν και θα γίνεται και θα μπορεί και να συνεχίσει να γίνεται. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι αν κατά πόσο η Fed και όλες οι κεντρικές τράπεζες, κυρίως η Fed, είναι συνεπή στα λεγόμενά της και τελικά μπορέσει να καθησυχάζει τις αγορές στο τι περιμένουν εκείνες και το τι αναμένουν από αυτήν. Σε αυτήν την περίπτωση, λοιπόν, αναμέναμε από πέρυσι την αύξηση των επιτοκίων και έχει έρθει η αύξηση των επιτοκίων, γι' αυτό και ο S&P και οι υπόλοιποι αμερικανικοί δείκτες δεν έχουν καταρρεύσει. Διότι βλέπουμε ότι η Fed είναι έτοιμη να μπορέσει να αντιστρέψει αυτό το γεγονός του πληθωρισμού. Επίσης, το ζήτημα του πληθωρισμού, παρόλο που φαίνεται τουλάχιστον στα νούμερα στατιστικά πολύ μεγάλο, δεν είναι τόσο, διότι όλοι ξέρουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος του προήλθε από το ενεργειακό κόστος, το οποίο ενεργειακό κόστος, η πηγή αυτής της αύξησης δεν είναι η οικονομία, η διάρθρωσή της δηλαδή, αλλά ο πόλεμος και τα προβλήματα που δημιούργησε. Άρα όσο εμείς μπορούμε να δούμε μια παράλληλη πτώση των τιμών των ενεργειακών προϊόντων που το βλέπουμε στα εμπορεύματα και στο φυσικό αέριο και στο πετρέλαιο, και παράλληλα δούμε και την αύξηση του κόστου χρήματος που έχει έρθει έτσι κι αλλιώς, είμαστε ήσυχοι και περιμένουμε να δούμε κατά πόσο η μακροοικονομική διάθεση θα είναι ευαίσθητη σε αυτές τις αλλαγές των επιτοκίων. Στην περίπτωση της ανεργίας δεν ήρθε αυτή η ευαισθησία. Παρ' όλα αυτά, έχουμε καθορίσει ότι μέχρι το πρώτο εξάμεινο του 2023 θα κανονίσουμε τις υποθέσεις μας ως προς τα μακροοικονομικά, κυρίως της Αμερικής, που είναι και τα πιο καθαρά. Έχουν βιαστεί δηλαδή όσοι έχουν πει ότι η ύφεση τελικά δεν θα αγγίξει την ευρωπαϊκή οικονομία, κατά κύριο λόγο, κύριε Μαυροδί, πιστεύετε? Θα έλεγα ότι έχουν βιαστεί να εκφράσουν άποψη. Αυτή είναι η δική μου γνώμη, διότι κανένας δεν ξέρει. Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο που ναι μεν η Fed κάνει αυτό που πρέπει, άρα οι αγορές είναι ίσχυες ότι έχουμε μια Fed και όχι μόνο η Fed και όλες οι υπόλοιπες κεντρικές τράπεζες, αλλά κυρίως η Fed. Κάνει αυτό που πρέπει να κάνει και οι αγορές περιμένουν. Από εκεί και πέρα, η ίδια η οικονομία θα μας το δείξει αυτό, πόσο βαθύ είναι το πρόβλημα του πληθωρισμού ή όχι. Άρα, το να πει κάποιος ότι είμαστε στην ύφεση, πάμε για ύφεση, ή ότι θα γλιτώσουμε την ύφεση, μάλλον είναι μια μαντεψιά και οι πιθανότητες είναι 55-45, 56-44. Άρα, δεν μπορούμε να το πούμε με ακρίβεια. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι τα μετρητά είναι αυτά που μετρούν σε αυτή την περίπτωση τα χαρτοφυλάκια, τα επενδυτικά. Και το σίγουρο είναι ότι έχει αναδιαρθρωθεί το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο υπέρ των ομολόγων που αυτή τη στιγμή μπορεί να
να λέμε ότι ίσως να ανέλθουν κι άλλο οι αποδόσεις των ομολόγων, αλλά σίγουρα όταν κλειδώνουμε αυτή τη στιγμή ένα επιτόκιο 3,5-4% σε αμερικανικά ομόλογα και σε μεγάλα άλλων κρατών, για τα αμυντικά χαρτοφυλάκια αυτό το πράγμα είναι αρκετά ενδιαφέρον και γι' αυτό υπάρχει αυτή η μετακίνηση των κεφαλαίων. Τώρα, οι αγορές κινούνται με λιγότερα χρήματα, επειδή ακριβώς έχουν μετακινηθεί πολλά κεφάλαια στα ομόλογα και παρόλα αυτά αποδίδουν καλά. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε βασική ανησυχία. Υπάρχει μια διστακτικότητα και φυσικά υπάρχει, εννοείται, αλλά όταν ο S&P βλέπουμε ότι κρατιέται και τόσο ψηλά στις 4.000 μονάδες περίπου και κάνει και νέα υψηλά περίοδου άσχετα με την Παρασκευή, μπορούμε να πούμε ότι κοιτάμε με αισιοδοξία το υπόλοιπο του 2023.